ξανά ο Βασίλης Λαμπρόπουλος για τον Γιακουμάκη. Δώσε την παλιά για τον Κλωναρίδη. Είναι σε καλύτερη θέση ο Συριόπουλος και απομακρύνει. Εκτελέστηκε γρήγορα ο Βινίσιους. Θυμάζεται να κάνει την σέντρα. Η μπάλα κάπου έχει βρει και είναι κόρνερ. Σε αυτήν την πρώτη. Λαμψόπελε. Πλάγια για την Καλυθέα. Ο Βαλμάς το εκτέλεσε. Πολύ δυνατά. Και στον Πάνο Μάλαμα. Θα σας δω κυρίως τον Άνταμ Τζανετόπουλο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πρακτικά, ας δούμε τη φάση. Ναι, δεν έκανε να δοκιμάζει να μπει μπροστά με τη μεγάλη περιοχή. Δεν μπόρεσε να φέρει την μπάλα μπροστά του ο Κλωναρίδης. Πώς πίεζε εκεί ο Βλαχομήτρος, ήρθε ο Τσιγκρίνσκι για να κλέψει. Ο Παπαγγελής δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ο Κονέ δοκίμασε με την μία να γεμίσει για τον Γιακουμάκη. Ο Βαλμάς είναι αυτός που απομάκρυνε. Διάβαμε την προσπάθεια του Κλωναρίδη που ανεβάζει και βάζει μέσα τη μεγάλη περιοχή τον Βινίσιους. Αυτός καθυστέρησε να κάνει το γύρισμα. Τώρα είναι κλεισμένος. Πάντως βρίσκει τον τρόπο, κάνει την σέντρα, αλλά δεν έχει πρόβλημα. Πλάγια για την Καλυθέα, η οποία προσπαθεί να ισορροπήσει το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο, έτσι κι αλλιώς είναι τουλάχιστον σε αυτό πρώτο τέταρτο για να μας προσπάθει από τον Κλωναρίδη. Μπαίνει με στην περιοχή, το γύρισμα δεν είναι καλό. Πάνω στον διακητέ, ενώ είχε επιλογές, είχαν πατήσει τρεις παίκτες ΣΑΕΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αυτό επιχείρησε, αλλά η μπάλα είχε περάσει την γραμμή. Ο Μίγκος πίσω στον Καντέ. Υπάρχει μια πρώτη κίνηση στη σκακέρα, μήπως θα αλλάξει κάποια πράγματα βασικά στην ανάπτυξη της ομάδας του. Αναζήτησε τον Γιακουμάκη, κατέβασε ο Κλωναρίδης. Είναι πολύ γρήγορος, πέρασε από τον Βαλμά, κρατάει ο Κλωναρίδης. Ξύους αυτός μπερδέθηκε, ήταν λάθος εκτίμηση της πορείας της μπάλας. Το πλάγιο είναι για την Καλυθέα. Καθοδηγεί με τις πάσες του. Βινίσιους. Πήγε κοντά του Κλωναρίδη να του το δώσει στήριγμα. Ο Βινίσιους επέλεξε να κάνει την σέντρα. Τον Γιακουμάκη, πολύ δυνατό όμως. Η μπάλα θα πηγεί. Πλάγιο. Κέντρο ομάδα τη Καλυθέα. Τζανετόπουλο θα κλέψει, θα κρατήσει για τον Παναγιώτη Κονέ. Ο Κονέ ανεβάζει την μπάλα. Δυστυχώς δεν είναι καλά τα νέα πάνω Μάλαμα, έτσι δεν είναι. Ναι, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Έχουν συμβεί πολλά τα τελευταία 2-3 λεπτά για να δούμε πώς τα αντιμετώπισαν στον πάγκο των δύο ομάδων. Πρώτα στον Πάνο Μάλαμα. Καταρχάς να πω ότι ο Άσμιν Τζαντάρεβιτς είναι ο ποδοσφαιριστής που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Άρα υπάρχει ένα πιθανό σενάριο να γυρίσει ο Άνταμ Τζανετόπουλος στο παιχνίδι. Και θα παίξει κεντρικός αμυντικός στη θέση του Λαμπρόπουλου και θα γίνει κεντρικός χαφ δίπλα στον Κονέο Αϊντάρεβιτς και δεν θα αλλάξει τίποτα άλλο. Ένα δεύτερο ότι μπορεί να αλλάξει διάταξη σε 4-32 λεπτό. Ο Μίλιος που είχε το δοκάρι και ο Βαγγελής που πήρε το rebound και σκόραρε. Σε όλα τα μη και πλάι της γης της συγκεκριμένη ότι όντως περιμένει τον πελαγό και με το καλό να έρθει το παιδάκι του. Προσποίηση από τον διοικητή. Να λοιπόν που άλλαξε το πιο λογικό σενάριο. Ο Τζανετόπουλος παίζει στόπερ, τρίτος. Δεν άλλαξε τίποτα στη διάταξη και ο Αϊντάρεβιτς παίζει κεντρικό σκαφ εκεί που έπαιζε ο Άνταμ Τζανετόπουλος. Και από εκεί ξανά στον Αϊντάρεβιτς. Η συνεργασία. Κονέ. Η σέντρα που βγαίνει ο Γιακουμάκης προσπαθεί να κινηθεί στην πορεία της μπάλας. Με μπλόκαρε ο Κορονάκης. Ταλέντο δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Ούτε ο Μίκιος μπόρεσε να κόψει. Και κλωνέρασε. Κατεβάζει ο Καντέ. Φωνίτης. Ο Αλμάς δοκίμασε να παίξει το 1-2 με τον Ταλέντο. Βραζιλιάνο. Για πάμε στον... Όχι, θα...
το κρατήσω για λίγο. Προσπάθησε να παίξει το 1-2. Ο ταλέντο αλλά δεν τα κατάφερε. Πλάγι ο Βαλμάς. Το εκτέλεσε. Φαντάζομαι ο Μανώλο Χιμένεθ. Και όχι ο Φάνο. Ήταν ο Στάδωνος σε συνεννόηση. Βινίσιους Γκάρεβιτς. Ωραία προσποίηση από τον Βινίσιους. Και δοκιμάζει να μπει μέσα στην περιοχή με ταχύτητα, το κάνει, κάνει και το γύρισμα, δυνατό είναι. Ταλέντο συνεχίζει την κούρσα του, μπαίνει και μέσα στην περιοχή, κρατάει πάντα την μπάλα ο Βραζιλιάνος ακραίος της Καλυθέας. Τώρα γύρισε για τον Βαλμά, η σέντρα του στην καρδιά της μεγάλης περιοχής, ο Τσιγκρίνσκι έδιωξε. Κόψε ο Διακητέ, στη συνέχεια ο Ταλέντο πιέζεται, αγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Βαλμά, αυτός μια δυνατή μεταβίβαση αναζητεί τον... Στην παλιά για τον Κλωναρίδη από τον Τσιγκρίσκι ήταν πάρα πολύ καλή. Αυτός για τον Βλαχομήτρο προσπαθεί να κάνει την σέντρα στο πίσω δοκάρι. Εξαιρετική είναι το γύρισμα. Ο Ταλέντο. Τώρα παίζουν στις φυσικές τους θέσεις νομίζω πάνω Μαλαμά ο Γιούσης και ο Βλαχομήτρος. Όσο και αν υπάρχει αυτό σε ηλικία 18 και 19 ετών. Ναι, ισχύει αυτό για τον Βλαχομήτρο. Άλλωστε το ξέραμε γιατί είχε αριστερό half extreme. Τον ξέραμε τον Γιούση, πρακτικά τώρα τον πρωτογνωρίζουμε. Αλλά είναι μια θέση που χρησιμοποιείται και στην ομάδα κάτω των 20 της Ένωσης, η θέση του δεξιού half extreme. Τώρα που τον Λέσο, Βλαχομήτρος έχει σκοράρει με τη φανέλα της ΑΕΚ το 2014. Είναι 20 ετών σήμερα που μιλάμε. Το 14 στις 20. Αντρέας. Βλαχομήτρος. Βινίσιους. Ο Βλαχομήτρος. Μπλόκαρε έστω και με διπλή προσπάθεια. Βλέπετε και τις τελικές. 8 για την ΑΕΚ, 5 εντός εστίας, 2. Ξεκολουθεί να έχει 2 η Καλυθέα. 2 εντός εστίας, 2 γκολ. Με βάση δεν είχα δει καθόλου την Καλυθέα σε κάποιο φετινό της μάτς στην Football League. Με βάση τα αποτελέσματά της και την στάτες το πρωτάθλημα της Football League διαφορετικών απαιτήσεων και ίσως να μην έχουν προσαρμοστεί ακόμα απολύτως. Ο Βλαχομήτρος θα δοκιμάσει το σουτ. Το τάκλιν από τον Βαλμά απολύτως επιτυχημένο. Και τώρα αυτό να είναι το πρόβλημα της Καλυθέας που δεν είναι αποτελεσματική. Η σέντρα από τον Βλαχομήτρο. Είναι πάρα πολύ γρήγορος, πατάει γκάζι, τον κυνηγάει ο Καντέ. Δεν μπορεί να τον προλάβει, αλλά καλύπτει σωστά. Ο Διακητέ. Και ένα πλάγιο καμιά φορά είναι κέρδος, είναι λόγος για να χειροκροτήσεις. Ο Βαλμάς εκτελεί το πλάγιο. Προσπάθησε ο Μαραϊντάρεβιτς. Μεταβρίσκεται στο διετή, αλλά έφτασε στον Κλωναρίδη. Και από εκεί στον Βλαχομήτρο. Ο Βλαχομήτρος πήγε να περάσει ωραία πάλι για τον Κλωναρίδη. Το κατάλαβε ο Βαλμάς και έκοψε σε πλάγιο. Λόπου πάνω Μάλαμα και ο Βλαχομήτρος και ο Γιούσης. Από αυτά τα extreme, τα έρηνα, με χαμηλό κέντρο βάρους, με έκρηξη. Χωρίς αποτέλεσμα να χτυπήσει στην εσωτερική πλευρά της οριζόντιας δοκού και να φύγει εκτός εστίας. Ούτε σε αυτήν την φάση κατάφερε ο Γιακουμάκης να βρει του Γιούση που έβαλε αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Αλλά και ο Βλαχομήτρος φέρνει καλό βαθμό νομίζω στο σημερινό παιχνίδι. Δεν είναι ότι βρίσκει την μπάλα και είναι σε θέση που δεν θα έπρεπε να είναι. Ταλέντο. Τανιάς, ο Λεβαδιακός, η Λαμία, τα Τρίκαλα, ο Αστέρας, ο Πανετολικός, ο Πανιόνιος και η Λάρισα. Κλήρωση επαναλαμβάνω θα γίνει την Δευτέρα στα γραφεία της ΕΠΟ. Η μπάλα πέρασε για τον Γκάλο. Ο Γκάλο γυράζει προς τα έξω. Το κοντρόλ από τον Μπακασέτα ανοιχτό. Η μπάλα κοντράρει. Φτάνει στον Γιούση. Κάνει την προσποίηση. Ψάχνει το τελείωμα. Το κάνει ο μικρός. 2-3. Και δεύτερο γκολ.
από τον Χρήστο. Γιωσιγιά, πες μας, Κωστή, αλλαγή. Ναι, δεύτερη κίνηση από τον Μαρσέλο Τροίζη, λίγο μετά την, που είδε την ομάδα του να δει. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της καθέσης του, ο Αλέξανδρος Γαρδικιώτης. Ο μεγάλος από τους δύο αδελφούς. Μικρός μένει στο